Κύριε Λόλο, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Καφτάλη. Κύριε Δήμαρχε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή στην πρόσκλησή μου για να συζητήσουμε ένα από τα ίσως μεγαλύτερα θέματα της Ηπείρου, και αυτό είναι η μόλυνση του ποταμού Καλαμά. Ένας Καλαμάς ο οποίος πέφτει στην περιοχή σας εν ολίγη στη θάλασσα. Αλλά πριν αυτό, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για τον Δήμαρχο που την προηγούμενη πενταετία ήταν στην Οικουμενίτσα, τον κύριο Λόλο, το τι έχει κάνει, τα πεπραγμένα των ολίγης και τι που θα ήθελε να κάνει ακόμη και δεν πρόλαβε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και εγώ για την τιμή που μου κάνατε να επικοινωνήσω μαζί σας και μέσω μαζί σας και με τους υπηρώτες. Φυσικά το θέμα είναι ο Καλαμάς, ένας σημαντικός υγροβιότοπος για την περιοχή, για την Ήπειρο γενικότερα, τις οποίες επιπτώσεις, τις ουσιαστικές μάλλον παρενέργειες, τις δεχόμαστε εμείς που είμαστε κοντά στη θάλασσα, στα κατάντιπουλ θα έλεγα να πούμε. Και θα το κουβεντιάσουμε αυτό αργότερα. Εκείνο το οποίο μου είπατε, αν κατάλαβα καλά. Τα πεπραγμένα του κυρίου Λόλου στη θητεία του στην πενταετία. Πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά τα οποία κάναμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πούμε, να τα αναφέρουμε όλα σε αυτή την σύντομη επικοινωνία που θα έχουμε. Εμείς οριμάσαμε πάρα πολλά έργα. Παρότι όμως εργαλεία αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε, δεν έχουμε ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων αυτό, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και με το νέο σύστημα των δημοπρασιών και τις αναθέσεις των έργων είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικό και χρονοπόρο, αλλά και οι εντάξεις των έργων είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικές. Έχουμε οριμάσει πάρα πολλά έργα, έχουμε εντάξει έργα και στο ΠΕΠ Ηπείρου και σε άλλα εργοδοτικά εργαλεία όπως είναι ο Φιλόδημος, τα οποία πιστεύω μέχρι το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται. Πέρα από εκεί κάναμε και πάρα πολλά άλλα στο Δήμο Οικουμενίτσας. Βγάλαμε το Δήμο, δείξαμε μια εξωστρέφεια στο Δήμο, μάλλον αναδείξαμε μια εξωστρέφεια του Δήμου, αναδείξαμε πάρα πολλά ζητήματα. Πέρα από το δεν έχουν κάνει μόνο με την υλοποίηση του έργου, γιατί ένας Δήμος δεν είναι μόνο τα έργα που κάνουμε, δεν είναι μόνο η καθημερινότητα, είναι και πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι πήραμε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ανάμεσα σε 2.500 Δήμους σε όλη την Ευρώπη και ήμασταν ο πρώτος Δήμος της Ελλάδος με πληθυσμό κάτω από 50.000 που πήραμε αυτό το βραβείο. Συμμετείχαμε σε πάρα πολλές διοργανώσεις, είτε αθλητικές, σε εκθέσεις και μια σειρά από ζητήματα. Και πιστεύω ότι φτάσαμε τον Δήμο σε ένα καλό επίπεδο και σε επίπεδο εξωστρέφειας, δηλαδή να τον γνωρίσουν τα θετικά στοιχεία που έχει ο Δήμος Οικουμενίτσας και πάρα πολλοί άλλοι πέρα από την Ήπειρο. Αλλά και όπως προείπα, οριμάσαμε και πάρα πολλά έργα τα οποία σύντομα θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Άρα λοιπόν, σε όσα έχω ακούσει, κύριε Δήμαρχε, θα έχετε εμπιστοσύνη και στους κατοίκους απόδημους και μόνιμους της περιοχής σας να σας ξαναδώσουν την ευκαιρία για άλλη μία πενταετία στο Δημαρχείο. Εκτιμώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για ό,τι όλα αυτά που προείπα, αλλά και διότι εμείς είμαστε μια σοβαρή δημοτική αρχή, δεν κάναμε φανφάρες, δεν λαϊκίσαμε, δεν υποσχεθήκαμε πολλά πράγματα πέρα από αυτά τα οποία μπορούσαμε να δώσουμε στους συνδημότες μας. Διότι πάρα πολλοί μας κατηγορούν και κατηγορούν όχι μόνο εμένα και όλους τους ενεργεία δημάρχους και τους λένε και τι κάνατε. Το θέμα είναι αυτό που κάνεις. Πρέπει να υπάρχει και μια βάση. Δηλαδή, το τι μπορεί να κάνεις. Υπάρχουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχει το κατάλληλο οικονομικό περιβάλλον για να μπορέσεις να κάνεις αυτά τα οποία εσύ οραματίζεσαι και πιστεύεις ότι μπορεί να κάνεις. Γιατί πολλοί έρχονται και λένε μεγαλόστομες ιδέες, αλλά να μας πούνε όμως και αυτά τα έργα ή μεγαλόστομες ιδέες τις οποίες εξαγγέλουν, πώς θα τις υλοποιήσουν. Είναι κοστολογημένες, υπάρχουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Διότι δυστυχώς το οικονομικό και το κοινωνικό περιβάλλον, θα έλεγα, είναι συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν μέσα από εκεί πρέπει να πορευτείς και μέσα από εκεί να δεις τι μπορεί να κάνεις για το Δήμο σου και την περιοχή σου. Εμείς εκτιμώ, είμαστε από τους Δήμους στην Ήπειρο, οι οποίοι εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ ούτε από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά και από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων όπως είναι το Φιλόδημος. Και έχουμε εντάξει πάρα πολλά έργα. Μην ξεχνάτε όμως, κύριε Λόλο, πως η λαϊκή ρίση λέει τα παράπονα στον Δήμαρχο. Είναι γεγονός αυτό, ισχύει. Όλοι στρέφονται στο Δήμο γιατί είναι ακριβώς. Ο πιο εγγύς θεσμός, ο πιο εύκολος προς τον πολίτη και προς τον δημότη. Και καταλαβαίνετε, σε μια κοινωνία η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά, ειδικά μετά την κρίση του 2010, έτσι δεν έχουν που να κουμπίσουν και ακουμπάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον δήμαρχο. Είναι γεγονός αυτός. Αλλά να καταλάβει όμως κάτι και στις δημότητες μας και ο κόσμος, ότι ο Δήμος δεν μπορεί να τα λύσει όλα. Δεν έχει μαγικά ραβιά και δεν έχει αρμοδιότητα να ασχοληθεί και να τα λύσει όλα. Ακριβώς. Το κυριότερο είναι αυτό, δεν υπάρχει αρμοδιότητα για να τα λύσει όλα. Πέρα από ότι μετά το 2010 οι πόροι προς την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν μειωθεί δραματικά.
κάτω από 70% είναι οι μειώσεις που είχαμε και στις δαπάνες διαλειτουργικά και στις δαπάνες που είναι για να καλωριμάσουμε έργα. Καταλαβαίνετε και δεν υπάρχουν και κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία εκτός από αυτά του τελευταία και που το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε διαμέσου του φιλόδου μου. Κύριε Δημάρχη, θα περάσουμε στο θέμα μας. Καλαμάς, ένα ποτάμι που είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, ένα ποτάμι χιλιοτραγουδισμένο, ένα ποτάμι όμως κυριολεκτικά μαγαρισμένο. Είναι τόσο μεγάλη η ρήπανση και βάσει τη καταγγελία που είχα από την κίνηση Καθαρός Καλαμάς, που πιστεύω είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συλλόγους που δουλεύει συστηματικά και εντατικά σε αυτό το τομέα για τον καθαρισμό του Καλαμά. Το ποτάμι αυτό καταλήγει σε εσάς, στη Σαγιάδα. Τι στοιχεία έχετε, τι ακριβώς γνωρίζετε και τι ακριβώς κάνατε έτσι ώστε να εκμεταλλευτείτε αυτό το ποτάμι? Εμείς ως Δήμος Οικουμενίτσας ένα μικρό κομμάτι έχουμε να απολαύσουμε το από τον Καλαμά, διότι είναι το κομμάτι που είναι μεταξύ Παραποτάμου, Αγίου Βλασίου και Κορίτιανης. Μπας περιπτώσει, είναι όντως, όπως και προείπα, ένας υγρότοπος, ο οποίος έχει μια φυσική ομορφιά, μια φυσική ιστορία και οφείλουμε όλοι να τον προστατεύσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορεί να περνάει από το χέρι μας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια ρήπανση και αυτή η ρήπανση δεν είναι σημερινή, έχει χρόνια τώρα που κρατάει. Μακροχρόνια. Πραγματικά στοιχεία για να δούμε το μέγεθος της ρήπασης, της σημερινής ρήπασης, δεν έχω αυτή τη στιγμή ούτε στα χέρια μου για να μπορέσω και να κρίνω και να κάνω μια σύγκριση με το παρελθόν. Ναι. Εκτιμώ όμως ότι τη στιγμή που η Ήπειρος εγκαταλείπεται, οι περιοχές αυτές εγκαταλείπονται και θέλω να πιστεύω ότι η ρήπαση πρέπει να τίνει φτύνουσα και δεν πρέπει να έχει μορφές μεγέθυσης. Γιατί πολλές θεωτροφικές μονάδες έχουν κλείσει, πολλά χειροστάσια έχουν εγκατασταθεί, θέλω να πιστεύω, αλλά είναι γεγονός ότι όπου υπάρχει ανθρώπινη ενέργεια και όπου υπάρχει άνθρωπος, θα υπάρχει και εμμόλυση. Ξέρετε, οι προκάτοχοι σας που μίλησα, οι συνάδελφοί σας, δήμαρχοι της παρακαλάμιας περιοχής, με ενημέρωσαν ότι η μεγαλύτερη μόλυνση δεν είναι στα μέρη τα δικά τους, στα σημεία τα δικά τους, αλλά ξεκινάει από το λεκανοπέδιο των Ιαννίνων. Από την ΠΠΕ Ιωαννίνων. Θα τα πάρουμε τη σειρά. Ναι. Ποια είναι η αιτία της μόλυνσης? Έτσι, όπως προείπα, είναι ο άνθρωπος και είναι και ανθρωπογενής δράσης. Ναι. Άρα λοιπόν, τι συμπεριλαμβάνει την ανθρωπογενή δράση? Είναι τα ανθρώπινα απόβλητα, αυτά που είπατε ότι είναι τα απόβλητα μέσα των αποχητευτικών έργων των οποίων έχουν οι τοπικές κοινωνίες και οι Δήμοι, είναι τα κτηνοτροφικά απόβλητα και τα γεωργικά απόβλητα. Και είναι γεγονός ότι η μεγαλύτερη μόλυνση, παρενέργεια μάλλον θα πω, γιατί να μην πω ότι είναι μόλυνση, ναι, δημιουργείται από το λεκανοπέδιο των Ιαννίνων. Διότι και εκεί υπάρχουν πολλά αρδευτικά έργα, υπάρχουν πολλές κοινοτροπικές μονάδες, χειροστάσια, αμπουστάσια, αλλά υπάρχει και το αποχαιρετικό, ο βιολογικός καθαρισμός των Ιαννίνων, ο οποίος είναι γεγονός ότι τους χειμερινούς μήνες που πλημμυρίζει, αυτά πέφτουν στη Λαυσίστα και μέσω της Λαυσίστας καταλήγουν στον Καλαμά. Το μέγεθος όμως αυτής της μόλυνσης δεν μπορώ να το πω, όπως προείπα, γιατί δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου. Σίγουρα όμως κάτι πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιοχές, διότι πρέπει και οι βιολογικοί καθαρισμοί των Ιαννητών και των άλλων των Δήμων, οι οποίοι είναι παραποτάμι, πρέπει πλέον να ολοκληρωθούν και να λειτουργούν σωστά. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, τα στοιχεία μας δίνει η κίνηση Καθαρός Καλαμάς που έβγαλε τελευταία το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι απογοητευτικά για τον Καλαμά. Το ποτάμι είναι μολυσμένο. Πάει τελείως. Δηλαδή, χαρακτηριστικά και ο πρόεδρος της κίνησης αυτής, ο κύριος Μίτσης, μου είπε πως δεν τολμάς όχι να κολυμπήσεις το ποτάμι, αλλά το δάχτυλο να βάλεις μέσα και να βγεις με σπηριά έξω. Άκουσα και την συνέντευξη του κυρίου Μίτση που δόθηκε. Ναι. Είναι γεγονός ότι υπάρχει και δεν το αφήσει κανένα, δεν υπάρχει μόλις. Αλλά τα ακριβή στοιχεία όμως δεν τα έχουμε για να πούμε αν αυτό το πράγμα πάει, έχει ανωδική πορεία ή έχει ένα φτύνουσα πορεία. Δεν έχουμε συγκριτικά στοιχεία αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον στα χέρια μου. Ναι. Έτσι, δεν έχω και πιστεύω και άλλοι Δήμοι που είναι παραποτάμι δεν έχουν στοιχεία τα οποία να μαρτυράει αυτό. Σίγουρα ο Καλαμάς είναι μολυσμένος. Το μέγεθος της μόλυσης δεν μπορώ να πω ότι είναι χειρότερο ή καλύτερο, μικρότερο ή μεγαλύτερο από κάποιες άλλες εποχές. Σίγουρα υπάρχουν λιπογόνες περιοχές και τα λιπογόνα αίτια, τα οποία όλοι μας πρέπει αυτά να τα αποτρέψουμε, πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε περνά από το χέρι μας για να μην διπαίνουμε τον Καλαμά. Αλλά όπως προείπα, μήπου υπάρχουν ανθρωπογενείς δράσεις γύρω από τον Καλαμά, θα υπάρχει και ρήπανση. Το θέμα είναι πώς αυτό το μέγεθος της ρήπανσης, αν δεν μπορέσουμε τουλάχιστον να τον μηδενίσουμε, να τον μειώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Μία λύση για το μηδενισμό, όπως είπατε, της μόλυνσης, θα ήταν
ένας βιολογικός στη Λαψίστα, ο οποίος βιολογικός θα ήταν σε τρίτο βαθμό, θα παίρνει, θα δέχεται τα λύματα όλων των επιχειρήσεων του λεκανοπεδίου, θα τα αποκαθαρίζει, θα τα κάνει δηλαδή πεντακάθαρα και θα πετάει στον κάλαμα, αλλά και ταυτόχρονα θα μπορούσε αυτός ο βιολογικός να βλέπει και σε ποιο βαθμό μολυσμένα λύματα δέχεται από κάθε επιχείρηση. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να ελέγξει και όλες τις επιχειρήσεις. Εγώ θα συμφωνώ με αυτά που λέτε, είναι πολύ σωστά και πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν οι βιολογικοί καθαρισμοί και να γίνουν τετροβάθμιοι και πλέον το νερό που θα φέγει από αυτούς να είναι καθαρό και να είναι αδρεύσιμο. Ακριβώς. Και των Ιαννίνων και της βιομηχανικής περιοχής και απορώ ακόμα πως αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν γίνανε, διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε ένα τουριστικό προϊόν και θέλουμε να το αναδείξουμε και να το μεγαλώσουμε και δεν έχουμε κάνει τα βασικά. Και πρέπει να δάξουν και πολλά πράγματα όσον αφορά και, και τα αδερφικά έργα και την άρδευση μάλλον και τις καλλιέργειες. Ένα πράγμα που θα... Η άρδευση κατά κόρον γίνεται με κατάκληση που θα έπρεπε να γίνεται με βροχή, τεχνητή βροχή. Αν δεν γίνει μια μελέτη, αν δεν μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που να βάλουμε σε κάποια σημεία του Καλαμά κάποιους μετρητές που να μετράνε ανά πάσα στιγμή τα ρηπογόνα φορτία ή και να μας δείχνουν από πού ρηπαίνονται, εγώ πιστεύω δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε ένα Καλαμά καθαρό. Άρα λοιπόν εκείνο που πρέπει να κάνουμε, έτσι, πρέπει να φτιάξουμε μια μελέτη και θα μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε και εμείς οι τοπικοί άρχοντες, αλλά και η ίδια η πολιτεία, να καταστήσει σε κάποια σημεία κάποιους αισθητήρες, κάποιους μηχανισμούς θα μπορούσα να πω έτσι. Μετρήσεις, να κάνουν καθημερινές μετρήσεις. Να κάνουν καθημερινές μετρήσεις και να εντοπίζει από πού προέρχεται η ρύπαρση. Γιατί μπορεί να λέμε τώρα εμείς έτσι ότι είναι από τον βιολογικό καθαρισμό των Ιαννίνων και να μην είναι. Ξέρετε κύριε Λόλο, ο Δήμος Πογονίου, αν σου πιάσουμε τη σειρά του Δήμου του Διαρέου Καλαμάς, από τις πηγές ο Δήμος Πογονίου δεν έχει κάποια βιομηχανία που να μολύνει το ποτάμι. Ο Δήμος Ζήσας τα ίδια. Ο Δήμος Σουλίου τα ίδια. Φιλιατών τα ίδια. Εσείς από εκεί τα ίδια. Άρα λοιπόν κάποια βιομηχανική ζώνη είναι αυτή που κάνει τη ζημιά. Βιομηχανική ζώνη έχει μόνο το λεκανοπέδιο. Τώρα, το αν πούμε ότι ο Καλαμάς μολύνθηκε από ένα χειροστάσιο που θα πέσουν, ξέρω εγώ, κάποια απόβλητα, τέλος, αν τα πούμε αυτά, απόβλητα στο ποτάμι, εντάξει, είναι γελίο. Τώρα, ή τα φυτοφάρμακα, δεν θα μολύνσει τόσο μεγάλο βαθμό το ποτάμι, για το ποτάμι έχει και την τάση της αυτοκάθαρσης. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν κάποια λύματα σοβαρά, βιομηχανικά. Σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα το δημιουργούν τα βιομηχανικά λύματα, γιατί όπως προείπατε, ένα χειροστάσιο από μόνο του. Είναι τόσο μεγάλες ποσότητες πολιτικές να μολύνει το όλο ένα καλαμάδι. Ίσα ίσως να λιπαίνει και το ποτάμι, δηλαδή εκεί που θα πάει να ποτίσει το ποτάμι, γιατί ούτως ή άλλως τα χωράφια μας όλοι κοπριά δεν ρίχνουμε. Ναι. Άρα λοιπόν ίσως και να λιπαίνει. Όχι, και να δίνει και τροφή και στους οργανισμούς που είναι μέσα στο... Υδρόβιους. Τους υδρόβιους οργανισμούς. Δεν είναι δηλαδή κατά ανάγκη απογορευτικό να πέφτουν κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν όμως είναι κτηνοτροφικά ή γεωργικά απόλυτα. Εκείνα τα οποία έχουν το πρόβλημα δημιουργούν είναι σίγουρα αυτά τα οποία είναι χημικά, όπως είναι τα λιπάσματα. Ναι, βεβαίως. Και τα λύματα τα οποία έχουν. Και εκεί όμως, κύριε Λόλο, θα έπρεπε, όπως είπα και στον συνάδελφο, τον κύριο Καυσάλη, θα έπρεπε η πολιτεία να φροντίσει να, με κάποιο τρόπο να ενισχύσει τους αγρότες, είτε αυτό λέγεται με μάθηση, με γνώση, είτε λέγεται οικονομικά, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν κάποια μηχανήματα, τα λεγόμενα κανόνια, και να ποτίζουν με τεχνητή βροχή. Όταν αυτός ο άνθρωπος από την παραγωγή που βγάζει στο χωράφι του είναι μηδενική, λοιπόν, πρέπει να βάλει και από την τσέπη του για να τη συντηρήσει, να την κρατήσει. Καλείται να χρηματοδοτήσει, να πάρει και ένα τέτοιο μηχάνημα που να ποτίζει τεχνητά, δεν θα το κάνει ποτέ. Σίγουρα είναι αυτό. Κύριε Καυσάλη, ναι. Πέρα από τον κάμπο της Κεστρίνης, ο οποίος έχει μηδενική καλλιέργεια σε δέντρο καλλιέργειες, ναι. Ο κάμπος που αφορά τον Δήμο Οικομενίτσας και έχει να κάνει με τον Γκορίτια, με τον Παραπονόμο, ναι. Ή και τον Αγιο Βλάση, και μέχρι τον Ιεχώρη, έχει εγκαταλειφθεί πλέον. Δεν καλλιεργείται εντατικά όπως θα θέλαμε να καλλιεργηθεί. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Δήμος Οικομενίτσας μολύνει το ποτάμι με πέντε ποτίσματα δέντρων. Εκεί όμως υπήρχε και ένα ζήτημα. Θα μπορούσαν κατέρωθεν του ποταμού να φεθούν ζώνες ελεύθερες, ναι. Να μην πηγαίνουν τα λίμματα, να μην φτάνουν τα νερά από τα ποτίσματα ή από οτιδήποτε άλλο να φτάνουν στον Καλαμά. Αυτό όμως δεν προβλέπεται, έπρεπε να προβλεφθεί όταν γινόταν οι αναδασμοί. Δυστυχώς δεν προβλέφθηκε αυτό το πράγμα. Αλλά ναι. Εκείνο το οποίο δημιουργεί τα προβλήματα είναι, όπως είπατε, είναι τα βιομηχανικά απόβλητα και τα αστικά, για τα απόβλητα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτά δυστυχώς έχουν ονοματεπώνυμα και τα ξέρουμε όλοι και ποια είναι. Μάλιστα. Κύριε Λόλο, περνάμε σε ένα άλλο. Παλαιότερα είχε ιδρυθεί ο Παρακαλάμιος Σύνδεσμος. Λοιπόν, ο οποίος σύνδεσμος κατά κόρον διοικούταν από αιρετούς, να το πούμε έτσι απλά.
Ο σύνδεσμος αυτός, από ό,τι μου είπαν και οι συνάδελφοί σας, έκανε φοβερή δουλειά ως προς τις μετρήσεις του ποταμού. Τώρα αυτός ο σύνδεσμος έχει αδρανοποιηθεί, γιατί δεν μπόρεσε να στηριχτεί οικονομικά. Τι γνωρίζετε γι' αυτό, τι στοιχεία έχετε γι' αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, ο σύνδεσμος, εγώ πιστεύω, προσέφερε ό,τι μπορούσε να προσφέρει. Αλλά ναι, όταν έχεις ένα σύνδεσμο και δεν του δίνεις τα εργαλεία να μπορέσει να λειτουργήσει. Ακριβώς. Διότι το να φτιάξει ένα πολιτικό όργανο, γιατί ο σύνδεσμος των παρακαλάμιων δήμων ήταν ένα, ουσιαστικά θα το έλεγα, πολιτικό όργανο. Έτσι. Ναι. Αυτό όμως για να λειτουργήσει έπρεπε να έχει και επιστημονικό προσωπικό, να ήταν στελεχωμένο με το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα έπρεπε να έχει και να έχει και τη χρηματοδότηση. Και την ανάλογη. Ότι η χρηματοδότηση των Δήμων ήταν ικανή για να λειτουργήσει ένα σύνδεσμο όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Για να κάνει αυτές τις εργασίες οι οποίες λέτε εσείς. Να έχει καθημερινά μετρήσεις και να κάνει μια σειρά από δραστηριότητες. Αυτό το βλέπετε, το βλέπουμε και το ζούμε και σε άλλους συνδέσμους, όπως είναι οι φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων. Όταν αυτοί οι φορείς συστήνονται έτσι, με ένα διάταμα ή με ένα νόμο και δεν τους δίνεις τα εργαλεία να λειτουργήσουν οι σύνδεσμοι, είναι μοιραίο ότι κάποια μέρα θα υποπέσουν σε μαρασμό. Αυτό έγινε και με τον σύνδεσμο το δικό μας. Όταν δεν έχεις τα εργαλεία, δεν έχεις τα χρηματοδοτικά εργαλεία να μπορέσεις να τον λειτουργήσεις, δεν έχεις εκείνους τους επιστήμονες οι οποίοι πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύνδεσμο. Κύριος Λόλος, ο Δήμαρχος Οικουμενής σας, ακούγοντας, γνωρίζοντας, βλέποντας τη μόλυνση που υπάρχει στο ποτάμι, σκεπτόμενος, αναλογιζόμενος το τι μπορεί να γίνει, κατά πόσο μεγάλη οικολογική καταστροφή μπορεί να γίνει στην περιοχή από αυτή την μόλυνση, ρήπανση του ποταμού. Αύριο, μετά τις εκλογές, είναι Δήμαρχος πάλι. Τι προτίθεται να κάνει με αυτόν τον παρακαλάμιο σύνδεσμο? Γιατί, όπως προείπατε και είπαν και άλλοι συναδελφοί σας, πραγματικά ήταν το μόνο όργανο που ασχολήθηκε σοβαρά με το ποτάμι μαζί με την κίνηση Καθαρός Καλαμάς. Εγώ θα πρότεινα να μην είναι μόνο η αιρετή μέσα σε αυτό το όργανο. Σίγουρα πρέπει να γίνει ένα όργανο και να μπουν ναι, οι άνθρωποι, άλλοι και άλλοι φορείς μέσα. Ναι. Γιατί δεν είναι υπόθεση μόνο των δημάρχων η προστασία του οικοσυστήματος και του Καλαμά. Πρέπει να μπουν και άλλοι φορείς μέσα. Έτσι, και να αρχίσει και το κράτος να λειτουργεί. Διότι να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί και οι οποίοι να ελέγχουν ποιος ρυπαίνει, αν ρυπαίνει, αν οι επιχειρήσεις που γίνονται όταν παίρνουν την αδειοδότηση έχουν τις προϋποθέσεις να πάρουν την αδειοδότηση και πού πάνε τα ελλείμματα. Και αν έχουν και τους κατάλληλους βιολογικούς καθαρισμούς ως κάθε επιχείρηση. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση. Αφορά και την κοινωνία γενικότερα. Και αν δεν υπάρξει συνέργεια και συνεργασία με άλλους φορείς και με το κράτος, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει να έχουμε. Για να έχουμε ένα Καλαμά καθαρό, όπως τον πήραμε. Όπως το θέλαμε. Όπως το θέλαμε και όπως τον παραδώσαν οι παππούδες μας και οι πατριάδες μας. Εσείς, σαν δήμαρχος, τι προτίθετε, τι σχέδια έχετε αργότερα? Πείτε ότι αύριο γίνεται σε τρίτο βαθμό ένας βιολογικός στο λεκανοπέδιο, ο Καλαμάς καθαρίζει, αλλά και πριν από αυτό θα έλεγα, τι σχέδια έχετε για μια τουριστική ανάπτυξη παράκτητα του ποταμού στο Δήμο σας? Εμείς ως Δήμος αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι ειδικό, διότι δεν έχει μεγάλο τμήμα το Καλαμά το ναι, στο Δήμο μας. Δεν υπάρχει κάτι. Έχετε τις εκβολές των ολίγη Σαγιάδα. Αλλά σίγουρα έτσι ότι ο Καλαμάς είναι ένα σύστημα, ένα οικοσύστημα, το οποίο μπορεί να δώσει πάρα πολλά στον τουρισμό, στο ναι, τουριστικό προϊόν. Και πρέπει όλοι μας εκείνοι να κάνουμε δράσεις, είναι αυτές είναι περιπατικές διαδρομές, να τον κάνουμε προσβάσιμος, να κάνουμε θέσεις για παρατήρηση, να κάνουμε μονοπάτια, να ανοίξουμε μονοπάτια, τα οποία να μπορούν να αναδείξουν αυτή την ομορφιά, τη φυσική ομορφιά που υπάρχει στην Ήπειρο γενικότερα. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να δούμε, όλα αυτά να τα δούμε, πώς θα τα σχεδιάσουμε και πώς θα τα υλοποιήσουμε. Αλλά το βασικότερο για μένα είναι να φτιάξουμε ένα μηχανισμό, ο οποίος θα είναι ελεκτικός μηχανισμός, να ελέγχει ανά πάσα στιγμή αν ρυπαίνει το Καλαμάς και πού ρυπαίνει και ποιος το ρυπαίνει. Άρα να συμπεράνω πως ο κύριος Λόλος θέλει έναν παρακαλάμιο σύνδεσμο ισχυρό, αλλά όχι με αιρετούς, με επιστημονικό προσωπικό και βέβαια και η πολιτεία να έρθει και να πει: κύριε, χρηματοδοτώ και εγώ ενισχύω. Δεν μπορεί από τη μία να λένε ότι έχουμε ευαισθησία στο περιβάλλον και από την άλλη να μην ενισχύουν τους μηχανισμούς που θα ελέγξουν να μην ενοχλεί το περιβάλλον. Κύριε Καθάλη, εγώ δεν είπα ότι εμείς πρέπει να βγούμε έξω αιρετοί. Εμείς πρέπει να συμμετέχουμε και προπίσουμε. Όχι, δεν είπα να βγείτε. Μαζί με εσάς, τους αιρετούς, να υπάρχει και το επιστημονικό προσωπικό. Να μπουν και η περιφέρεια, να μπουν και άλλοι φορείς μέσα. Κίνηση Καθαρός Καλαμάς, π.χ. Να είναι μέσα, που ασχολείται δραστικά με αυτή την υπόθεση. Βέβαια, δεν έχουμε καμία. Εμείς θέλουμε συνεργούς, θέλουμε συμμάχους σε αυτή την υπόθεση. Δεν διεκδικούμε τη μοναδικότητα. Ίσα-ίσα,
Έτσι, εμείς το βλέπουμε και βλέπουμε το, και το μέγεθος του προβλήματος και την αδυναμία μας να λειτουργήσουμε. Άρα λοιπόν θέλουμε και άλλους φορείς να συμμετέχουν, αλλά πρέπει να υπάρχουν και χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρέπει και η πολιτεία ήδη να σκύψει και να χρηματοδοτήσει αυτούς τους. Αυτόν τον υποθέτω. Βέβαια. Δεν μπορεί να υπομειστεί και, και η Δήμη όλο το βάρος το οικονομικό. Γιατί κακά τα ψέματα, εκείνο το οποίο προέχει για να μπορέσει να λειτουργήσει οτιδήποτε γίνεται, πρέπει να υπάρχει και το οικονομικό υπόβαθρο. Αν δεν υπάρχει το οικονομικό υπόβαθρο, ό,τι και να συστήσουμε θα είναι αναποτελεσματικό. Εκλώς. Πρέπει και η ίδια η πολιτεία να σκύψει και να προστατέψει το περιβάλλον. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Σας εύχομαι καλό κουράγιο και υπομονή στην προεκλογική περίοδο που έχετε μπροστά σας και ένα καλό αποτέλεσμα την επομένη της 25 Μαΐου. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να πάνε όλα καλά τα πράγματα και να έχουμε να απολαύσουμε, να έχουμε ένα καλαμά το οποίο να είναι καθαρός, τον οποίο να τα παραδώσουμε στα παιδιά μας όπως τον ήταν εδώ και 30 χρόνια προτείνουν να αρχίσει η ανθρώπινη ενέργεια δράση στην περιοχή αυτή. Από το στόμα σας και στο Θεού αυτή δεν θα πω, στο ανθρώπου το αυτή, γιατί στο ανθρώπου το αυτή από το ένα μπαίνει και το άλλο βγαίνει. Να όλοι να γίνουν τα κατάλληλα έργα στα άναντι, στο ολεκανοπέδιο των Ιαννίνων, να μπορέσουμε πλέον να περνήσουμε κάποια πράγματα, διότι όπως και είπατε στην αρχή, εμείς που είμαστε στα κατάντη, εμείς που είμαστε κοντά στη θάλασσα, δεχόμαστε όλη αυτή την αρνητική επίδραση. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας απόγευμα. Γεια σας και να είμαστε καλά. Γεια σας.